Λοιπόν, είμαστε στο μεγάλο τελικό του Masterchef. Σύντομα, ένα από εσά θα είναι ο επόμενο Masterchef τη Ελλάδα. Ολόκληρη τη Ελλάδα. Μέχρι και το Καστελόριζο. Wow! Πριν περάσουμε όμω στην τελική δοκιμασία, α κάνουμε πρώτα λίγο καλαμπούρι μεταξύ μα. Αστεία μουσική, παρακαλώ. Ε, hey, Λεωνίδα, τι τρέχει με το ύψος σου. Δεν είναι και πολύ μεγάλο. Και σένα, σωτήρι, τι τρέχει με την καταγωγή σου. Δεν είναι και 100% ελληνική. Και αυτό, για κάποιο λόγο, είναι ξεκαρτιστικό. <laughs> Τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν. Τι κοινό έχει με το κινητό μου, σωτήρι. Είστε και οι δύο Made in China! Τι κοινό έχει εσύ με το κινητό μου, Λεωνίδα? Είστε και οι δύο 6 inches. Το δικό μου κινητό έχει κάμερα 4K. Ναι, πάνω, ακριβώ αυτό κάνουμε εδώ. Μιλάμε για κινητά. Λοιπόν, ένα από εσά του δύο απόψε θα φύγει τιμένο. Συγγνώμη, και ο άλλο. Νικητή. Όχι, okay. αυτό ο άλλο θα είμαι εγώ. Με λένε Θωμά, και είμαι εδώ για τη νίκη. Για τον τζάμπο Φαϊν. Κύριο τζάμπο Φαϊν. Είστε έτοιμοι να δείτε το πιάτο το οποίο θα αντιγράψετε. Είναι μία φρούτο σαλάτα. Χωρί φρούτα. Δηλαδή, είναι ένα μπολ. Το οποίο όμως τρώγεται. Για να δούμε. Δεν τρώγεται. Πονάω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι το μπολ. Φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάτω από το μπολ. Αχα! <Συσχυλί> αυτή εδώ η σκόνη. Η οποία είναι από επεξεργασμένο, καπνιστό. Είναι σκόνη. Ναι, αλλά κάτω από τη σκόνη, Σωτήρη, υπάρχει αυτό εδώ το τραπέζι. Το οποίο για να δούμε. Τρώγεται. <Συσχυλί> Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, Συγγνώμη, μα έχουν τελειώσει οι ιδέε, έχουμε μαγειρέψει τα πάντα. Εδώ και πολύ καιρό δεν σα αναθέτουμε καν υπαρκτά πιάτα. Απλώ πετάμε βελάκια σε έναν τσελεμεντέ και σα λέμε ό,τι πετύχουμε. Και δεν έχετε εκπλαγεί ούτε μία φορά. Είπαμε, φέτο το παιχνίδι παίζεται αλλιώ. Αλλά πόσο αλλιώ πια. Τι προάλλε σα ζητήσαμε ομελέτα από αυγά βελοσιράπτορα και ενθουσιαστήκατε γιατί είναι ένα πιάτο που έχετε ξαναδουλέψει. Πού, πού σκατά το σερβίρατε αυτό. Φέτο οι σεφ έχουν χάσει λίγο την μπάλα. Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω μάθει να τα λέω έξω τα δόντια. Παντού και πάντα. Εγώ φοράω παντελόνια. Ακόμα και στην παραλία. Μια φορά είχα πάει στο γιατρό και μου λέει: Βγάλε το παντελόνι. Σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί μπορεί να έχω προστάτη, αλλά ποτέ δεν διαγνώστηκα με υποκρισία. Οκ, okay, ήρθαμε λίγο απροετοίμαστοι, αλλά ο Θείο Λεωνίδα θα βρει τη λύση. <χω> Ακόμα παλεύεις να πιάσει αυτό το παρατσούκλι, αφού κανένα δεν σε λέει Θείο Λεωνίδα. Κανένα. Κανένα. Και αυτό. Γεια σου, Θείο Λεωνίδα. Ναι, αυτό σε λέει Θείο Λεωνίδα, γιατί είναι ο ανιψιό σου και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τον φέρνει συνέχεια εδώ. Γιατί έτσι θα πιάσει το παρατσούκλι. Θείο Λεωνίδα, μπορώ να πάω σπίτι. Θα σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει οι υπόλοιποι εδώ να με λένε Θείο Λεωνίδα. Όχι. Άρα δεν μπορεί να πα σπίτι. Έχει δουλειά να κάνει. Είσαι κακό. Λεωνίδα. Είσαι κακός, θεία Λεωνίδα. Και μη μου τη λε για το παρατσούκλι, λε και εσύ δεν παλεύει δηλαδή να σε λέμε όλοι πάνω. Αφού έτσι με λένε. Έτσι θα ήθελε να σε λένε Παναγιώτη. Καθαρμά. Σα έχω πει εμπιστευτικά το πραγματικό μου όνομα. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Σταμάτα να κάνει την πάπια, Πεκίνου. Πόσε φορέ σου έχω πει ότι είμαι από την Ιαπωνία. Αν είχα ένα ευρώ για κάθε ένα φορά. Ένα κινέζικο γουάν θα είχε. Έλα, κάνετε σαν μικρά παιδιά. Ο Λεωνίδα έχει και το ύψο μικρού παιδιού. Α! <laughs> ah, τι πρόβλημα έχει μαζί μου. Γιατί μου φέρεσαι λε και με το θιβέτ. Α! Ah, τώρα είμαι όλη η Κίνα. Είσαι εκπρόσωπο. Είσαι πιο κοντό και από τον ψαλμό Αλληλούια. <laughs> Ευτυχώ που είναι γνωστό ότι είμαστε θεότρελα πειραχτήρια. Γιατί αλλιώ κάποια από αυτά μπορεί να ακουγόντουσαν προσβλητικά. Θα σα πω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Σήμερα σε με κούρασα. Θα σα πω κι εγώ κάτι με το χέρι στον εφρό <laughs> όμω γιατί είμαι πιο και εμένα με κούρασαν. Από ένα σημείο και μετά απλά άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν κόνσεπτ πάνω στα οποία θα βασίζουμε το πιάτο μα. Παιδικέ αναμνήσει. Ορθοπαιδικέ αναμνήσει. Ορθοπεταλιέ. Ορθομανική αυτοκρατορία. Και δεν του πάει πολύ καλά. Αστική ύπεθρο. Ανήθικο σοβατεπή. Εξωσυζυγική μπετονιέρα. Α, εξωσυζυγικό έρωτα. Κάτσε, όχι εξωσυζυγικό, Χωρί ανταπόκριση. Αυτό είναι. Αλιγάτορα χωρί ανταπόκριση. Όχι, έρωτα. Α, ακόμα καλύτερα. Έρωτα χωρί ανταπόκριση. Κύριοι, αυτό είναι το θέμα για το πιάτο σα. Ο χρόνο που θα έχετε είναι. Έχει χαλάσει αυτό μία ώρα. Θα έχετε μία ώρα. Για το πιάτο μου διάλεξα προσεκτικά τα καλύτερα υλικά. Και τα έφαγα. Τώρα θα πρέπει να μαγειρέψω ό,τι έχει περισσέψει, το οποίο δεν με φοβίζει. Κάποτε έφτιαξα μπριάμ μόνο με κέτσαπ και αλάτι. Το οποίο δεν ήταν ακριβώ μπριάμε, ήταν πιο πολύ αλμυρί κέτσαπ, αλλά και πάλι τέλειο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να δούμε το πιάτο του Νικόλα. Τι βλέπουμε εδώ. Είναι ένα παστίτσιο. Και γιατί είναι σαν να βλέπουμε fatality στο Mortal Kombat. Ε, σε τώρα ξέρει. όσο το μαγείρευα, σκεφτόμουν περασμένου έρωτε χωρί ανταπόκριση. Με κάποιε δεν ταιριάξαμε ποτέ. Άλλε δεν δέχτηκαν ποτέ ότι δεν έβγαλα ποτέ το παντελόνι μου. ύστερα φώναξα κάτι φίλο στο πλατό. Ήπια μετά ο Ζάκια μα χόρεψα ένα ζεμπέκι κοντικό νομόπουλο. Το, το λατρεύω τον Νίκο. Ψέματα δεν θα πω. Ξέσπασα στο παστίτσιο. Παίξαμε μπουνίδια. Και αυτό είναι το πιάτο μου. Ένα δαρμένο παστίτσιο. Νικόλα, μετά από αυτά που άκουσα, θέλω πάρα πολύ να σηκώσω ηρωνικά το φρύδι μου αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω κάνει μπότοξ. Κάτσε να δούμε αν μπορώ. Οκ, <Κι> okay, κατέβαλα κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια, δεν κουνιέται ούτε λίγο. Θα χρειαστώ μερικού μήνε. Μέχρι τότε, όταν θα θέλω να έχω ηρωνικό ύφο, θα κάνω αυτό. Μάλιστα, σεφ. Νικόλα, ξέρει τι θα σου πω τι έκανε λάθο. Βαρούσα με ανοιχτή παλάμη και όχι κλειστή γροθιά. Βαρούσε με ανοιχτή παλάμη και όχι κλειστή γροθιά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό μαγειρικό ατόπιμα. Και φάνηκε στη γεύση. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μπορώ να βλέπω πάνω στο παστίτσιο ένα-ένα τα βαθουλώματα από τη γροθιά σου. Να μπορώ, κοιτώντα το πιάτο σου, να υπολογίσω αν έχει 30 ή 31 ο μήνα. Α! Τι έγινε, Σεφ. Ο... Στο δικό μου κομμάτι προφανώ έτυχε σιδηρογροθιά. Παραλίγο να σπάσω το δόντι. Άντε πάλι, μια σιδερογροθιά είχε μέσα σε ένα ολόκληρο κομμάτι παστίτσιο. Έπρεπε να τύχει σε σένα κι αυτό. Το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, ναι, συμφωνώ με τα παιδιά. Το πιάτο σου αφήνει μια επίγευση που θυμίζει περισσότερο σφαλιάρα σε μαλλιοτράβηγμα παρά επαγγελματικό κροσέ. Δεν ήταν ο στόχο μου το μαλλιοτράβηγμα, σεφ. Ναι, αλλά εδώ μαλλιά τραβήχτηκαν, Νικόλα μου. Βαριά κριτική, αλλά θα την αντιμετωπίσω σαν άντρα κρύβοντα τα συναισθήματά μου και μιλώντα για μπάλα. Ε, hey, παιδιά, μην είδατε τον αγώνα που δίνω τόσο καιρό για να φτάσω τελικό και τελικά θα μου κάνει κατά σήμερα. Είμαι άχρηστο, μη με κοιτάτε. Μάλιστα. Α, αυτό είναι το παντελόνι μου! Πάρτε το! Δεν μου αξίζει! Πόσα παντελόνια φοράς? Τουλάχιστον τρία. Ποιος βγαίνει από το σπίτι με ένα παντελόνι. Μάλιστα μίλα μίλαμε για το πιάτο. Ε, βασικά, εγώ στο πλαίσιο του κόνσεπτ έρωτα χωρί ανταπόκριση έφτιαξα μία μιλόπιτα και μετά έκανα σεξ μαζί τη, όπω εκείνη την ταινία, το American Pie. Ενδιαφέρον. Α μιλήσουμε αρχικά για την εμφάνιση του πιάτου. Προσωπικά, θα ήθελα το σημείο επαφή να έχει μεγαλύτερη διάμετρο για λόγου αισθητική και συμμετρία. Καλά, κι εγώ θα το ήθελα για πολλού λόγου, αλλά εδώ είμαστε. Φωμά, εμένα μου άρεσε πολύ το πιάτο σου. Σοβαρά, σεβ ηρωνικό ύφο. Πώ την πάτησα έτσι. Λυπάμαι, Θωμά, ήσουν outsider, αλλά εγώ σε υποστήριζα από την αρχή. Σαν τον Πανιόνιο. Πλάκα-πλάκα δεν το έχω αναφέρει ποτέ αυτό. Είμαι Πανιόνιο. Α, ναι, νομίζω κάποια φορά κάτι είχε αναφερθεί. Και οργανωμένο, ε, παλιά καραβάνα. Αλλά ναι, μεγάλο. Στα κόλπα. Από μικρό, ξέρει έτσι. Από κάτω εκεί. Όποια πέτρα και αν σηκώσει. Και εγώ. Α, α, παντού έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι. Ε, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Το πιάσαμε. Πάμε παρακάτω. Θωμά, εγώ πάντω στη γεύση εντόπισα το εξή. Η μιλόπιτα φαίνεται να τρέφει αισθήματα για σένα. Κάτι το οποίο σε πετάει τελείω εκτό κόνσεπτ, έτσι. Πού είναι ο έρωτα χωρί ανταπόκριση. Άρα, μου λέτε ότι γάμπτει μία μιλόπιτα για το τίποτα. Για την ιστορία, να ξεκαθαρίσουμε ότι το κόνσεπτ ήταν έρωτα χωρί ανταπόκριση. Κανεί δεν σου ζήτησε να γαμπτει μία μιλόπιτα. Νικόλα, η βαθμολογία σου με άριστα το 30 είναι. Εκείνο το συνέστημα που νιώθει όταν πατά νερό με κάλτσα την ημέρα που πέθανε ο πατέρα σου. Σοβαρά σεφ. Ορίστε. Όχι και άσχημα. Όχι, άσχημα. Ναι, αλλά προσπαθώ να παραμείνω αισιόδοξο. Ναι, αλλά μην το κάνει, σε παρακαλώ. Δεν έχει κανένα λόγο. Άρα πιστεύετε ότι δεν θα πραγματοποιήσω ποτέ το όνειρό μου να γίνω σεφ. Κοίτα, αν με τον όρο σεφ αναφέρεσαι στο στάδιο ειρήνη και φιλία, θα πω ότι το θεωρώ δύσκολο, αλλά και πάλι πιο πιθανό από το να γίνει μάγειρα σεφ. Μάλιστα. Θωμά, η βαθμολογία σου με άριστα το 30 είναι αυτή. 10. Συγγνώμη, εδώ είσαι. 0,1. Πάντα ξεχνάω την υποδιαστολή. 0,1. Εντάξει, χειρότερα περίμενα. Κυριολεκτικά δεν γινόταν χειρότερα. Είναι η ελάχιστη βαθμολογία που μπορείς να πάρεις απλώς για να εμφανίσεις ένα πιάτο και εννοώ το κεραμικό σκεύο. Βασικά το δικό μου πιάτο ήταν τσίγκινο. Οκ, okay, χωράει ένα μηδενικό εδώ. 0,01 το οποίο είναι ντροπή, αλλά τουλάχιστον είναι αριθμό. Οπότε είσαι ο νέο μάστερ αυτή τη Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Ανυπομονούμε για το κανάλι σου στο YouTube. Λοιπόν, παιδιά, να το λήξουμε και εμεί σιγά σιγά εδώ, γιατί έχουμε να κάνουμε και από 8 διαφημιστικά ο καθένα. Φύγαμε. Τζάμπο φαΐ, τσεκ. Νίκη, τσεκ. 50.000 ευρώ, τσεκ. Τα δώσαν σε επιταγή. Άρα μου λέτε ότι η μία μιλόπιτα για το τίποτα. Για το τίποτα. Εντάξει, άφησε ναι, λοιπόν. Άρα μου λέτε ότι η γάτα μία μιλόπιτα για το τίποτα. Άρα μου λέτε ότι η γάτα μία μιλόπιτα για το τίποτα. Μαλάκα, πόσο θεσσαλός. Μαλάκα, είσαι από την μητέρα δηλαδή. <laughs> μου ήρθε δηλαδή. <laughs> από την Νέα Υόρκη. Δηλαδή. <laughs> <laughs>